Αυτά είναι τα κοντέινερ τα οποία θα στεγάσουν το γραφείο ασύλου στο Ηράκλειο. Βρίσκονται στην περιοχή των Καμινίων και μία ανάσα από υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Πρόκειται μάλιστα για μια υποδομή η οποία θα ξεκλειδώσει τον σχεδιασμό και την άφιξη προσφύγων στο νησί. Στην παρούσα φάση και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προετοιμασίας του γραφείου, η Κίσκος έχει εξοπλιστεί πλήρως με έπιπλα γραφείου και υπολογιστές κ.ο.κ. Εκκρεμούν μόνο οι συνδέσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και με το δίκτυο ίδρυψης και αποχέτευσης, για τα οποία έχουν γίνει τα σχετικά αιτήματα, προσαρμόσεις υπηρεσίες και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου απλά η ολοκλήρωσή τους. Και όμως αυτά τα κοντέινερ, τα οποία τοποθετήθηκαν πριν από 3 περίπου μήνες στο επίμαχο σημείο, δεν διαθέτουν άδεια οικοδομής, γεγονός που φρενάρει τον όλο σχεδιασμό. Ο Ασκόν Χρέη, Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Αναστάσιος Ιωάννου, κάνει σαφές ότι δεν πρόκειται να ηλεκτροδοτήσει αυθαίρετο, καθώς όπως εξηγεί, δεν διαθέτει άδεια οικοδομής, πετώντας τον μπαλάκι στη λότζια. Εγώ παράδειγμα δεν πρόκειται να δώσω. Το έχω πει και το έχω πει σε όλους τους τόνους. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν άδεια οικοδομής. Παράνομα ρεύμα δεν μπορούμε να δώσουμε. Άρα πρέπει ο Δήμος να βγάλει άδεια οικοδομής για τα κοντέινερ και να συνδεθεί κατευθείαν με τη ΔΕΗ, με τις κανονικές διαδικασίες όπως όλοι οι πολίτες. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο Δήμαρχος Ηρακλείου δηλώνει ότι είναι θέμα χρόνου η λειτουργία γραφείου ασύλου στο Ηράκλειο. Από ό,τι ενημερώθηκα προχθές στην ΠΕΔ, γραφείο ασύλου θα ιδρυθεί στο Ηράκλειο. Ότι δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή το γραφείο ασύλου μας δυσκολεύει, με την έννοια ότι δεν μπορεί η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ να καθορίσει ποιες ομάδες, ποια χαρακτηριστικά θα προωθήσει προς την Κρήτη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ασύλου να τον στείλουν από την Αθήνα και μετά εμείς ένα μήνα τον ξαναστείλουμε πίσω για να κάνει τα χαρτιά του. Για το επίμαχο ζήτημα, κλιμάκιο της Πολεοδομίας Ηρακλείου δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε αυτοψία, σύμφωνα με πληροφορίες, ώστε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση μη έκδοσης άδειας οικοδομής, όπως για παράδειγμα η λύση της αυτοποίησης αυθαιρέτου, προκειμένου ο ίδιος ο Δήμος να ξεμπλοκάρει το όλο ζήτημα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι τώρα έχουμε Απρίλιο, περνάει και ο Μάιος, δεν έχετε εγκατασταθεί στο γραφείο και μας έρχονται τον Ιούνιο οι πρόσφυγες. Εσείς θα μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε έτσι όπως είστε τώρα, ως κλιμάκιο? Εγώ δεν θέλω να σκεφτώ αυτό το ενδεχόμενο. Η λειτουργία γραφείου ασύλου στο Ηράκλειο χαρακτηρίζεται ως κομβική σημασία ζήτημα. Λόγω των καθυστερήσεων, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ δεν γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφύγων, όπως αποκάλυψε στον 984 και στον Γιώργο Σαχίνη ο προϊστάμενος των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου στην Κρήτη, Χρήστος Κανιός. Επίσης, φαντάζομαι ότι έχετε πληροφορηθεί ότι ήδη έχει βγει στον αέρα η προκήρυξη για τις 126 κατοικίες στο νησί, που θα είναι για την άφιξη των πρώτων προσφύγων κατά βάση από την περιοχή της Συρίας. Γνωρίζω ότι υπήρχε τη μετακίνηση αυτών των ατόμων. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων. Εν τω μεταξύ, ζωηρό είναι το ενδιαφέρον πολιτών για την ενοικίαση σπιτιών στο Ηράκλειο για τη φιλοξενία προσφύγων. Για μια μισή μέρα που είναι ανοιχτή η προκήρυξη, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Πόσα αιτήματα έχουν κατατεθεί? Είναι γύρω στα 20. Για να έρθουν οι πρώτοι πρόσφυγες πρέπει καταρχήν να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με τα σπίτια. Και δεύτερον θα πρέπει να έχει βγει η προκήρυξη του προσωπικού, να έχουμε πάρει και το επιστημονικό προσωπικό αλλά κυρίως τους διερμηνείς. Ήδη στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου προχώρησαν σε αυτοψίες αρκετά σπίτια, τα οποία όπως διαπίστωσαν τηρούν τις προϋποθέσεις. Είναι πολύ καλά σπίτια, που σημαίνει αυτό αποδεικνύει ότι οι Ηρακλειώτες το βλέπουν με πάρα πολύ θετική διάθεση. Για την υπόλοιπη Κρήτη θα βγει η πρόσκληση αρχής της εβδομάδος.